με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ σε ένα μέλλον που δεν ήτανε για μένα. Με τους ήχους της σιωπής θα σου μιλώ με μουσική το σ' αγαπώ θα σου χαρίσω την αλήθεια μια στιγμή θα ξεγελώ αφού το όνειρο καρδιά μου δεν ορίζω στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ ένα μέλλον που δεν ήτανε για μένα. Επίγον περιστατικό. Ο Αντώνης. Ναι. Τι έπαθε, πέθανε. Όχι, όχι. Τι έγινε. Το αντιμετώπισαν οι συναδέλφοι. Πρέπει να πάω. Το ένα κακό πάνω στο άλλο. Έπαθεν άλλο ένα κεφαλικό. Η καρδιά του. Η καρδιά του. Γιατί. Γιατί, αυτό ρωτάω κι εγώ. Γιατί, Θεέ. Τι σου είπα. Τίποτα ακόμα. Πότε θα ξέρετε αν επηρεάστηκε η καρδιά μετά την ανακοπή. Μόλις έχω τις αναλύσεις και κάποιες άλλες εξετάσεις που πρέπει να κάνω, θα ξέρω και θα σας πω αμέσως. Συγγνώμη, δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή όταν κάποιος πάθει εγκεφαλικό μετά υπάρχει πιθανότητα να πάθει ανακοπή. Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό. Ιωάννα μου, κάτσε να σου εξηγήσω κάτι. Όταν ήμασταν μικρές, εγώ και η μάμα σου, χάσαμε τη μανούλα μας, ναι. Ξέρεις γιατί, ναι. Επειδή επέθα. Ναι, επήγε στον ουρανό. Στην αρχή πονέσαμε, κλαίαμε. Αλλά η μανούλα μας δεν ήθελε να είμαστε συνέχεια λυπημένες. Επειδή ψυχολάζεις στον Θεούλη. Ναι, αγάπη μου. Παπάς μου δεν πήγε στον ουρανό. Γιατί έφυγε. Η Ιωάννα άρχισε να ρωτά για τον παπά της. Ήξερες ότι κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά τώρα που συμβαίνει, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω. Ζητά το συνέχεια. Θέλεις να πάμε να πιούμε ένα ποτό μαζί και να τα πούμε. Το... Ναι, μην με παρεξηγήσεις.
Ο γιος σας παρεξηγώ, γιατρέ μου, αλλά δεν ξέρετε ότι το ποτό κάνει κακό στην υγεία. Καλό. Καλό, καλό. Εμείς είμαστε εδώ μέσα και κάνουμε ένα αστιάκι, αν ο μέσα ο Αντώνης. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να μοιάσω φως. Δεν τα ξέρω. Ναι, είναι τα ξέρεις, τι είναι τα ξέρεις, Ελέγκου. Λοιπόν, θα σου κάνω εγώ δώρο σήμερα, θα μαϊρέψεις, θα σας κάνω το τραπέζι. Λοιπόν, πάμε να φάμε. Πού είναι το μωρό? Το μωρό ξυπνήσε πρωί και το πήραμε στο νηπιαγωγείο, κυρία Κατερίνα. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε το μωρό και θα πάμε όλοι μαζί. Αντώνη, θέλω να με συγχωρέσεις για τα λάθη μου. Σ' αγαπώ. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Μόνο να γίνεις καλά. Ο γιατρός του Αντώνη έκανε μου πρόταση να πάμε για ποτό. Ναι, πρέπει να φτιάξουμε την κλινική. Πες τα όλα, κυρία Κατερίνα, που μίση μου αρέσκω του εγώ. Εν τω μεταξύ μου πρόταση γάμου ο άνθρωπο, είπε μόνο να πάμε να πιούμε ποτό. Πε μα τι έγινε. Τι να σα πω, αυτά. Τέλειωνε, πε μα. Πε μα τι έγινε ακριβώ. Παίζαν πάνω μου, τι ήθελα να του το πω. Και σας έκανε. Η πριγκίπισσα κλεινάει. Τα σέβη μου η ψηλοτάτη. Και πού είναι η μαμά σου, στο παλάτι? Όχι, κάτω. Όπου και να είναι, θα πρέπει να είναι ωραία η μεγαλειοτάτη. Ναι, αν κρίνουμε από την υψηλοτάτη, Και τι ζωγραφιά είναι αυτή? Κλόβ. Α, ωραίος. Θέλω να κάνουμε ένα μαζί. Αμέ. Πώς σε λένε? Πρίγκιπα Αϊψάνθιο. Ψέματα, πού είναι η κορώνα σου? Πού είναι η κορώνα μου? Α, Αβραάμ, πού είναι η κορώνα μου? Στην άμαξα μήπως? Στην άμαξα. Αυτά. Ευχαριστημένες. Έτσι και έτσι. Γιατί είναι πιες. Τι λες ρε που ήταν να πάω. Ήμουν έξω από την κλινική. Παπάς. Έλα παπά, πού είσαι. Τι. Ποιο Αντώνης. Τι έπαθε. Ένα λεπτό, λέω εδώ στις κοπέλες. Άνοιξε τα μάτια του. Έλα, δώσ' μου το. Έλα παπά. Μίλησε. Δεν πειράζει. Κάτι είναι και τούτο, είναι δόξα ο Θεός. Ναι, να έρθουμε. Κατερίνα μου να πάμε. Συζητάς το. Ερχόμαστε, μαμά. Τι είναι να πούμε δαμέ. Άστο πάνω μου, άστο. Ιωάννα, έλα δαμέ. Το μωρό είναι δαμέ το μωρό. Με έμπανε κοβάλες, κάπου δαμέ θα είναι. Λοιπόν, πήρες έξω να κοιτάξω εγώ πάνω. Το έγραψα και αφιέρωση στην πιο όμορφη πριγκίπισσα Κρινονεράιδα που είδα ποτέ. Με απεριόριστο θαυμασμό, ο πρίγκιπος Αϊψάνθιος. Σου αρέσει? Πολύ. Μπράβο, πάρ' το, είναι δικό σου. Ναι, αλλά τώρα θα πρέπει να πάμε κάτω στη μαμά σου. Θα ανησυχεί. Γεια σου, Αϊψάνθιε. Γεια σου, Κρινονεράιδα. Ανησυχείτε, είναι μια χαρά η Ιωάννα. Ήθελε να μας δείξει τη ζωγραφιά της. Συγγνώμη. Παρακαλώ, να τη χαίρεστε. Ευχαριστώ. Έλα, αγάπη μου, πάμε. Άχι! Ιωάννα, πάμε στον Αντώνη, είναι καλύτερα. Γεια σου, Ιωάννα. Ευχαριστώ.
Γιώργο, είχες δίκιο για τη μεγαλειοτάτη. Ωραία μαμά. Πολύ ωραία μαμά. Ωραιότατα. Λοιπόν, Αβραάμ, μετά το ευχάριστο διάλειμμά μας, να έρθουμε και στα δικά μας. Λοιπόν, είναι μεγάλο το έργο που μας ζητάτε. Θα γυρίσω στην Αθήνα, θα το μελετήσω με τους συνεργάτες μου και θα έχετε πολύ σύντομα την απάντησή μας. Έγινε. Είναι όντως, Γιώργο, μεγάλο το έργο. Όμως ακούσαμε πολύ καλά λόγια για σας. Στο λέω όμως από την αρχή, θα πάρω και άλλες προσφορές. Κανένα πρόβλημα, να πάρετε. Εμείς θα το μελετήσουμε, θα δούμε τις παραμέτρους και θα κάνουμε την πρότασή μας. Εντάξει. Εγώ εύχομαι το καλύτερο και για τους δυο μας. Έτσι. Κάτι άσχετο μπορώ να σε ρωτήσω. Βεβαίως. Μια ζωγράφο, Άννα Γεωργίου, την ξέρεις? Άννα Γεωργίου. Άννα Γεωργίου. Όχι. Παίζει τίποτα? Έπαιζε. Ήμασταν μαζί στη Φλωρεντία, μετά χαθήκαμε. Θα ήθελα να τη δω, έτσι. Έτσι είναι η ζωή, Γιώργο. Έρωτας. Μεγάλος. Τέλος πάντων, αν ποτέ ακούσεις κάτι για αυτήν, αν τη συναντήσεις κάπου, υπόσχεσαι να μου κάνεις ένα τηλεφώνημα. Βεβαίως. Όμως, Γιώργο, στο λέω. Κοίταζε πάντα μπροστά. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Πάντα μπροστά. Ποτέ πίσω. Ναι, έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Θα δούμε τη συνέχεια όμως. Δεν θέλω να είμαι πολύ αισιόδοξος και μετά να σας απογοητεύσω. Καταλαβαίνει, γιατρέ. Είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε, του λέω. Κυρία Σοφία, καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σας, αλλά... Όχι, γιατρέ. Δεν καταλαβαίνετε. Είναι μάνα, αφήστε την αχαρίλιο, δώστε της μια ελπίδα. Αλλά δεν θέλω να σας δημιουργώ μεγάλες προσδοκίες και μετά να απογοητευτείτε. Γιατρέ, κάτι σας είπα, ακούσατε με. Σ' άκουσα, Κατερίνα. Είπα, είναι ένα βήμα μπροστά. Είναι θετικό. Μόνο αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, γιατρέ. Η Κατερίνα είναι λίγο ευέξαρτη. Παπα, τι λες. Εντάξει. Εντάξει, εγώ είμαστε όλοι αγχωμένοι. Λοιπόν, μακάρι να πάει καλύτερα και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Σίγουρα. Κι εγώ θα πάρω μεγάλη χαρά. Ξέρετε για τον γιατρό. Είναι μία πρόκληση το κάθε περιστατικό που έχει να αντιμετωπίσει. Αλλά με τον Αντώνη έχω άλλους πολλούς λόγους να θέλω το καλύτερο αποτέλεσμα. Σας παρακαλώ, γιατρέ, κάντε ό,τι μπορείτε. Αυτό κάνω, κυρία Σοφία. Θέλω να σας λέω πάντα όλη την αλήθεια για την εξέλιξη της υγείας του Αντώνη. Μάλιστα. Η Άντα και το μωρό. Πήραν τη σπίτι. Εκρύφτηκε μέσα στο εστιατόριο και τρέχαμε σαν τις πελές. Νομίσαμε ότι την χάσαμε. Ρε παιδί μου, κάμνη μου το και εμένα και παθαίνω. Φωνάζω της, εγκριμένη κάπου. Βγαίνει έξω ξαφνικά, κάμνη μου μπουρ! Και γελάιστα. Πώς φαίνεται ότι είσαι χάσο παππούς, Κώστα μου. Είμαι. Πότε θα γίνεις κι εσύ χαζομπαμπάς, ε? Περιμένω αυτή που θα με βοηθήσει να γίνω χαζομπαμπάς, Κώστα μου. Καλό. Αλήθεια. Είπα κάτι καλό. Γιατρέ, γιατρέ. Μένεις, μπαίνεις γιατί θα ρωτήσω καλησπέρα. Εγώ προσπαθώ το χρόνια. Μπορώ να μείνω κοντά του? Ναι, κυρία Σοφία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σοφία, άφησε να μείνω εγώ. Πήγαινε εσύ στο σπίτι να ξεκουραστείς. Όχι, ευχαριστώ. Τώρα δεν το κουνάω με τίποτα από εδώ. Λοιπόν, πάμε κι εμείς να δούμε τον Αντώνη. Γιατρέ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Γεια σας. Παρακαλώ. Γεια σας, γιατρέ. Γεια σου, Αντώνη. Συγγνώμη, Αντώνη μου, αν η Κατερίνα ήταν λίγο... Μα τι λες, Κώστα μου. Μια χαρά, η Κατερίνα. Μ' αρέσει η φωνή της. Μου θυμίζει εμένα όταν ήμουν πιο μικρός.
Πιστεύω ότι ο Αντώνης θα πάει καλά. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή η κλινική εικόνα μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή, δεν θέλω να δημιουργώ πολύ μεγάλες προσδοκίες. Το κατάλαβα, γιατρέ. Με αναχώνεις. Το κατάλαβα. Έτσι εντά μωρά, μάνα μου. Μα ενούλα έτσι ρε, Ελεγκού. Κοίταξε, άντα μου, στον καιρό μας ήταν άλλος προς τα πράγματα. Τώρα οι γονείς, ό,τι ζητήσουν τα παιδιά τους, διούν τους το curry coat. Curry coat. Εντάξει ρε, Άννα, να με μάθεις τώρα το curry coat. Curry coat γίνεται, αφού κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Τι είναι τούτο? Α, βάστα μου το μωρό, την ώρα που το φέρες. Θέλω να πω, ποιος το έγραψε, δεν είναι δυνατό. Δεν κατάλαβα. Να δυνατό. Τι είναι αδυνατό? Θα γράψω ένα παιδικό βιβλίο με δύο ήρωες. Τον Αϊψάνθιο και τη Βαζαλακονδία. Ο Αϊψάνθιος είναι ένας μαγεμένος πρίγκιπας και η Βαζαλακονδία είναι η αγαπημένη του. Πώς φαίνεται? Μου φαίνεται ότι δεν θα μπορούν τα παιδιά να πουν τα αυτά τα ονόματα. Γιατί ρε Άννα μου το χαλάστα, τι ωραία ονόματα. Αϊψάνθιος και Βαζαλακονδία. Τι θες να βάλω, συνηθισμένα ονόματα? Άκουσε το. Αϊψάνθιος και Βαζαλακονδία. Θέλεις να παίξεις τη Βαζαλακονδία? Άννα, τι έπαθες κορί μου. Άννα! Πρέπει να πάω. Μα πού να πάεις παιδί μου? Τα γράμματα του. Αϊψάνθιος. Δεν κατάλαβα. Πρόσεχε το μωρό. Κύριε ελέησο, ποιον θα μέσα δά. Κύριε ελέησο. When your day is long and the night is your school, σου άρεσε το φαγητό? Μοναδικό. Επιφυλάσσουμε, όταν έρθει στην Αθήνα θα στο ανταποδώσω. Ξέρεις, αυτό το μαγαζί μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω οι φίλοι μου να είναι ευτυχείς εδώ. Είμαι. Μην ανησυχείς. Έχω έρθει μια φορά, αλλά για πολύ λίγο. Τώρα που θα συνεργαστούμε, θα έρχεσαι πολύ συχνά. Μακάρι. Άρα, πάμε να σου κάνω μια ξενάγηση στην πόλη μας, εγώ προσωπικά. Ωραία.
Γιώργο, έλα σου δείξω την κατεχόμενη πόλη μας. Φαίνεται από εδώ. Είναι εδώ δίπλα. Έλα μαζί μου. Α, έλα μαζί μου. Δεν παρακαλώ, ξεχάσατε κάτι. Ναι, νομίζω η μικρή όταν ανέβηκε πάνω. Παρακαλώ, περάστε. Θέλεις τον ακόμα έναν. Εν είπα ότι το θέλω. Αλλά. Αλλά, Άννα, απάντα μου. Τι να σου απαντήσω, Κατερίνα.
Απάντησα σου. Είπα ότι δεν τον θέλω. Τότε γιατί έπιε στο εστιατόριο. Εσύ θα πιένε. Όχι, θα πιένα. Εντάξει, εσύ είσαι υπεράνω, εσύ είσαι δυναμική, εσύ είσαι δυνατή. Εγώ είμαι αλλιώ. Είμαι αλλιώ, εντάξει. Σταματάτε να τσακωθείτε τώρα. Δεν με κουράστηκα, ρε Αντιγόνη, μια ζωή καμία μου κριτική. Δέχτουμε, κυρία μου, με τι αδυναμίε μου, έτσι είμαι εγώ. Απλώ εφάνηκε μου απίστευτο να είναι Κύπρο, να τρώμε στο ίδιο εστιατόριο, να πάει το μωρό πάνω σε να τον έφερε, να τη γράψει ότι τη έγραψε. Κατερίνα, με θωρεί. Θωρώσε γιατί λυπούμεσαι. Επέρασε τόσο καιρό και ακόμα δεν τον εξεπέρασε. Ρε Άννα μου. Κατερίνα, μην πει τίποτε. Μην πει τίποτε. Είναι δική μου υπόθεση. Και αν τον εξεπέρασα, και αν δεν τον εξεπέρασα, είναι δική μου υπόθεση. Άντε, Λεγκού, και εσύ! Τι άντε, Λεγκού, και εσύ. Αλλολία να πείτε ότι κρυφά ακούω κιόλας. Να ντρέπεστε τα μούτρα σας. Ο Αντώνης ακόμα είναι άρρωστος. Και εσείς τσακώνεστε τα μέσα τα. Φαραώνες και λιμουτσούνα. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, Ελεγκού, ναι. Ξέρεις το καλά το δόγμα. Τι λαλείς. Τι ακούς να λες. Τι ακούς. Έσελον εκατάντησες τα μέσα τα. Έσελον. Να μου σημαίνει έσελο. Από το δω το έσελο. Εντάξει. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Μιλώ με τον γιατρό και εκνευρίζομαι. Δεν ξέρω τι να κάνω, συγγνώμη. Εντάξει, είπα, Κατερίνα. Ναι, εντάξει, είπες, αλλά είναι εντάξει. Άντε, κλείσ' τα μάτα. Μπορεί να μου είσαι μόνο θεωρίες, α. Κι όμως μιλάς για τη γερόντισσα. Του είπε η γερόντισσα έτσι, σου είπε η γερόντισσα αλλιώς. Εδώ είναι η πράξη, κυρία μου. Έκαμε ένα λάθος η αδερφή σου και σου ζητά τις συγχωρέσεις. Και εσύ την αποστρέφεσαι. Ουε ημίν, φαρισαίοι, υποκριτέ. Άντε, άντε και πάντα βρίσκεις τον τρόπο. Η βράδα κουμπί σου, ρε. Γερόντισσα Χριστός σου, τι θέλω κάμνος. Ναι. Ναι. Έμπειραζε, κάμνε με ό,τι θέλεις. Ναι, Χριστιανόπουλο μου. Ναι, αρνί μου. Ξύπνα. Γιατί να σε κάμνω ό,τι θέλω. Γιατί να σε κάμνει οποιοδήποτε ό,τι θέλει. Γιατί να σε αναστατώνει ακόμα ο Γιώργος. Ήταν στιγμιώνε, τέλειωσε. Σίγουρα. Ναι. Δηλαδή, άμα σου πει κάποιος ότι αν κάπου στη Μακαρίου τώρα και πίνει καφέ, θα φυρτείς να πάεις. Πάω. Μακαρίου! Κλινική να δω τον Αντώνη. Να έρθω μαζί σου. Όχι, αγάπη μου, μην. Να ξυπνήσει έναν ιδιότροπη να τα βρει κούρα η Ελεγκού για Αντιγόνη. Σε μένα βάλετε τα πιο δύσκολα. Εσύ, αγάπη μου, είσαι δυναμική. Εμείς είμαστε ευάλωτοι. Σαν τελειά. Ναι, πρόσχερα με το δίσμο στον δρόμο για τον Πάρη. Εγώ έπρεπε να το δω. Να δεις τι ήταν να πάθει. Λες να ήταν μόνο για μια στιγμή. Λες να μην τα ξανανοίξει. Σοφία, δεν ήταν μια στιγμή. Θέλω να πω, ανησυχώ, Κώστα. Το ξέρω και σε καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να ηρεμήσεις. Ο γιατρός είπε ότι ήταν καλό σημάδι. Πάμε καλά. Αυτό είπε. Μακάρι, μακάρι. Θα γίνει καλά. Το πιστεύω πως θα γίνει καλά. Ευχαριστώ, Κώστα. Μου δίνεις πολύ κουράγιο. Σου το είπα, Σοφία. Είμαι δίπλα σου. Και συγχώραμε που τόσο καιρό. Συγγνώμη που δεν ήρθα πιο πριν. Είχα την Ιωάννα. Εντάξει. Εντάξει, Άννα μου. Το μωρό. Κοιμήθηκε. Ο Αντώνης μας πώς είναι. Τι να σου πω. Άνοιξε τα μάτια του. Τα κράτησε έτσι πολλή ώρα. Του μιλούσα. Πιστεύω ότι καταλάβαινε ό,τι του έλεγα. Έτσι νιώθω. Ο γιατρός είπε ότι είναι καλό σημάδι αυτό. Σοφία μου, πιστεύω ότι θα γίνει καλά. Το πιστεύω γιατί το είπε και γερόντισα. Αλήθεια έτσι είπε. Ναι, το είπε. Άννα.
Καλή γερόντισσα. Μην τη θεοποιούμε. Δεν τη θεοποιώ, παπά. Απλώς πιστεύω ότι δεν θα έλεγε κάτι αν δεν... Αντώνη! Αντώνη! Η Άννα είναι εδώ. Αντώνη μου, ήρθα να σε δω. Ήρθα να σε δει. Δόξα τω Θεώ! Είμαστε εδώ, Αντώνη μου, είμαστε εδώ κοντά σου. Κι εγώ εδώ είμαι, Αντώνη μου. Εδώ είμαι, αγάπη μου. Ευχαριστώ για όλα. Τι έκανα εγώ, Άννα μου? Ξέρετε πολύ καλά τι κάνατε. Ανούλα, εμείς προσευχόμαστε. Αλλά το σχέδιο είναι του Θεού. Εμείς να ζητάμε, αλλά να λέμε συγχρόνως γεννηθήτω κατά το θέλημά σου. Ο Θεός ξέρει καλύτερα το συμφέρον μας. Μια αρρώστια μπορεί να μας κάνει ταπεινούς, να μας κάνει να νιώσουμε τον πόνο του άλλου. Θυμάμαι ένας παππούλης που έλεγε: όταν είμαστε καλά, δεν σκεφτόμαστε το Θεό. Όταν όμως αρρωστήσουμε και πέσουμε στο κρεβάτι, έτσι όπως είμαστε ανάσκελα και κοιτάμε ψηλά, τότε θυμόμαστε το Θεό και το ζητάμε να μας γιατρέψει. Βέβαια, με αυτό δεν θέλω να πω καθόλου ότι ο Θεός μας δίνει τις αρρώστιες για να τον θυμόμαστε. Όχι. Το ζήτημα είναι πώς θα εκμεταλλευτούμε την αρρώστια, τον πόνο, τη θλίψη. Πώς μέσα από αυτό που φαινομενικά είναι κακό, εμείς θα κερδίσουμε πνευματικά. Δύο άνθρωποι μπορεί να περάσουν την ίδια δοκιμασία και ο ένας να βρει το Θεό και ο άλλος να μην θέλει να ακούσει για Θεό. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου, Άννα. Τι να γίνει. Η ζωή μας πάνω στη γη είναι ένας διαρκής αγώνας. Ένας αγώνας πώς θα απαλλαγούμε από τα πάθη μας. Πώς θα θεραπεύσουμε την καρδιά μας. Πώς θα ετοιμάσουμε την ψυχή μας για να υποδεχτεί τον εμφύο Χριστό. Με συγκινεί πολύ ένα τροπάριο που ψάλλουμε την Αγία Εβδομάδα. Τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου, και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής φωτοδότα, και σώσον με. Όλα έρχονται από το Θεό. Βλέπεις, το τροπάριο δεν λέει λάμπρινα την στολή της ψυχής μου, αλλά λάμπρινόν μου τη στολή της ψυχής φωτοδότα και σώσον με. Όλα από Αυτόν δίνονται. Αλλά εμείς πρέπει να το ζητήσουμε.
και να αφαιθούμε στο θέλημά του. Και τότε εκείνος θα λαμπρύνει την ψυχή μας και θα την κάνει άξια να ενωθεί μαζί του. Γερόντισα, σας ακούω και δεν χορταίνω. Εμένα βέβαια η ψυχή μου δεν είναι άξια να ενωθεί μαζί του. Είπαμε, είμαστε στον αγώνα, στην πορεία. Θα πέσουμε, αλλά θα σηκωθούμε. Το θέμα είναι να μην μείνουμε κάτω. Τι ωραία ζωγραφιά είναι αυτή. Ποιος είναι ο πρίγκιπας Αϊψάνθιος? Ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Η Άννα μας την έκαμε. Ναι, το ξέρω. Έλα, καημένε μου κι εσύ. Τι? Τίποτε, κυρία Νίκο, τόση ώρα να μένεις, θα ρωτήσα να μπορείς συγγνώμη. Ευχαριστώ, τίποτε. Μα γιατί, κυρία Νίκο, κάθε φορά που λέω να σε κεράσω, λάδεις μου έθελω τίποτε. Και πρέπει να είσαι ακατάδεκτος. Μα δεν είμαι ακατάδεκτος, κυρία Λεγκού. Απλώς πέρασα να δω πώς είναι η Ιωάννη. Καλά είναι η Άννα. Η Ιωάννα, είπα. Καλά, εντάξει. Και η Ιωάννα είναι μια χαρά. Εσύ είσαι καλά? Ναι, και εγώ είμαι μια χαρά είμαι. Θέλω να πω, δεν πήρες απόφαση να μπορεί να κάνεις? Τι εννοείς να μπορεί να κάνω? Με τη ζωή σου. Να μπορεί να κάνεις τη ζωή σου. Να μείνεις έτσι. Μα τι εννοείς έτσι? Κούκουφος. Έτω είναι που εννοώ. Διότι τα χρόνια περνούν, κύριε Νίκο μου. Δεν θέλω να μπαίνω, να κατώνουμε μες στη ζωή των άλλων, αλλά πρέπει και εσύ να πάρεις μια απόφαση. Να παντρευτείς, να βρεις μια κοπέλα, να νοικοκυρευτείς. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου, κυρία Λέγκο. Ευχαριστώ. Δεν και παρεξηγάσμε, α. Όχι, όχι, όχι. Διότι τα χρόνια περνούν, κύριε Νίκο. Ξέρεις, καμιά φορά κλείω τα μάτια μου και νομίζω ότι εχθές επαντρεύτηκα. Κι όμως, όπου να σε περιμένω δυσάγκωνο. Τα αλήθεια. Καλό. Έχω 9 αγκόνια. 9, με μου. Καλό, οι πρώτες και οι μεγάλες, όπου να είσαι. Αλλά ένα πράγμα παρακαλώ, να πιάσω τη σάγκονο. Και ύστερα ας έρθει ο Αρκάγγελος να με πιάσει, όπως ελάλεζε ο Αντώνης. Κύριε Λέγκου, για όνομα του Θεού, τώρα που να έρθει ο Αρκάγγελος. Θεωρήσει να μου γίνεται. Κανένας δεν ξέρει να μου γίνεται. Με μητσή είμαι μεγάλη. Μάλιστα. Θα αργήσει η Ιωάννα. Δεν ξέρω, κύριε Νίκο, αν επιάντια καμιά βόλτα. Αγαπάς την, α? Ποια? Την Ιωάννα. Ναι, την αγαπώ πάρα πολύ, είναι η αδυναμία μου. Ξέρω το. Αλλά αγαπάς και την Άννα. Αν με γίνεται όμως τίποτε, όχι να μην είσαι χαμή. Εσύ να κοιτάξεις τη ζωή σου, άκουσες? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν θέλω να ανακατώνω. Να ανακατώνεις, έτσι θέλεις. Ναι, λοιπόν. Τα χρόνια περνούν. Κοίταξε τι μπορεί να κάνεις. Άκουσες, δεν θέλω να βασανίζεσαι. Μα ποιος σου είπε ότι βασανίζομαι, κυρία Λεγκού? Συγγνώμη, κυρία Νίκο. Συγγνώμη. Να θωρώ την τσετσίνη να μην είναι έτσι μόνη της. Λυπούμαι τη. Γεια σας. Καλώς την, καλώς την. Ο Αντώνης πώς είναι? Είπα μας οι κορούδες ότι άνοιξε τα μάτια του. Και τα άνοιξε. Και μίλησε. Δοξάζω σε Θεέ μου και προσκυνώ σε Θεέ μου. Ωραία, πολύ ωραία, κυρία Σοφία, μπράβο. Δύο-τρεις λέξεις είπε.
Δεν σας το είπε η Άννα. Καλά, η Άννα είναι στην κλινική. Όχι, όχι, έφυγε. Α, μπορεί να έβρε την Κατερίνα και την Αντιγόνη και πήραν καμιά βόλτα την Ιωάννα. Μάνα μου, χαρήκα πολλά, Σοφία μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Ελεγκού μου. Να προσεύχεσαι να γίνει τελείως καλά. Μα κάμνω για τίποτε άλλον, κόρη μου. Ο Θεός να το βοήθα. Ο δάσκαλος. Έμεινε για λίγο κοντά του. Μέχρι να κάνω εγώ ένα ντους και να επιστρέψω. Έτσι, ξεκουράς του λίγο, κόρη μου, και ύστερα να φύγεις. Όχι, όχι, με εντάξει, κυρία Ελεγκού μου. Μα είναι εντάξει, τουλάχιστον να σου κάνω τίποτα να φάεις και μετά. Όχι, όχι, όχι. Μου έφερε ο Κώστας στην κλινική και έφαγα. Λυπούμαι τι μολά. Ένα εντάξει ο Αντώνης μας τώρα. Είναι μια χαρά. Αχ, την καημένη. Είναι καμήν και τούτη έναν παιδί και τα αποτελέσματα. Εσύ, κύριε Νίκο, άμα παντρευτείς, να κάνεις πολλά κοπελούθια. Ακούσες, πολλά! Ό,τι πεις εσύ, κύριε Νίκο. Ό,τι πεις εσύ. Μακάρι να μου άκουες. Τι νιώθεις, παιδί μου. Πες μου πραγματικά τι νιώθεις. Δεν ξέρω, Γερόντισσα. Τον είχα βγάλει από το μυαλό μου. Μπορούσε κάποιες φορές να το σκέφτω, αλλά... πραγματικά νόμιζα ότι τα κατάφερα, ότι απελευθερώθηκα από αυτόν. Μέχρι σήμερα. Όταν είδα αυτό, ειδικά όταν είδα την αφιέρωση, μπήκα στο αυτοκίνητο και έτρεξα πίσω στο εστιατόριο. Αλλά σαν να μην ήμουν εγώ γερόντισσα, σαν να ήταν κάποια άλλη. Η λογική μου έλεγε μην πας, αλλά δεν μπορούσα να υπακούσω σε αυτή τη λογική. Αν ήταν αυτός, ευτυχώς που έφυγε, γιατί δεν ξέρω τι θα του έλεγα. Δεν ξέρω αν θα του έλεγα κάτι. Ίσως ήθελα να του πω, αυτή είναι η κόρη σου. Και να φύγω. Ήθελα να τον κάνω να πονέσει, αυτό ήθελα. Και ρώτησα, μην με κοιτάτε έτσι, νιώθω άσχημα. Νόμιζα ότι το ξεπέρασα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα κάτι. Ήθελα να τον κάνω να νιώσει άσχημα, αυτό ήθελα. Δεν ξέρω. Τα είπες αυτά στην εξομολόγησή σου. Όχι, αφού νόμιζα ότι τον ξεπέρασα, σήμερα νιώσα ότι ένιωσα. Να τα πεις, Άννα μου. Να τα πεις στο πνευματικό σου. Μην αφήνεις τέτοια συναισθήματα μέσα σου. Όταν θέλουμε να κάνουμε τον άλλον να πονέσει, όταν θέλουμε να τον εκδικηθούμε, η ζημιά που προκαλούμε στον εαυτό μας είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε στον άλλον. Όταν μέσα στο μυαλό μας είναι συνέχεια τι κακό θα κάνουμε στον άλλον. Γερόντισσα, δεν τον έχω συνέχεια στο μυαλό μου. Σήμερα ένιωσα αυτό το πράγμα. Ναι, Άννα, εκείνο που προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις είναι ότι δεν πρέπει να κρατάμε μέσα μας δυσάρεστα συναισθήματα για τον πλησίον μας. Ο φθόνος, το μίσος, η οργή, η εκδικητικότητα είναι σαράκι που τρώει την ψυχή μας. Μας αλλοιώνει, μας αποπροσανατολίζει. Ανοίγουμε την πόρτα στον πειρασμό. Και καταλαβαίνεις ότι με αυτά τα αρνητικά συναισθήματα δεν μπορεί το Άγιο Πνεύμα να μείνει μέσα μας, έστω κι αν κάποτε καταφέραμε να ελκύσουμε τη χάρη Του. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη Του και χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν ξέρει πού πάει, δεν ξέρει πού βαδίζει. Είναι φαινομενικά ζωντανός. Στην πραγματικότητα είναι ζωντανός νεκρός. Όταν μισούμε, όταν φθονούμε, όταν οργιζόμαστε, όταν ζητάμε εκδίκηση, ζούμε την κόλαση εδώ, σε αυτή τη ζωή. Όταν όμως θέλουμε αγάπη, θέλουμε ειρήνη, τότε
έχουμε μια πρόγευση του παραδείσου εδώ, σε αυτή τη ζωή, επάνω στη γη. Γερόντισα τον Γιώργο, δεν τον μίσω. Το ξέρω. Γι' αυτό ό,τι ένιωσε σήμερα, να πας να του πεις την εξομολόγησή σου. Και κάθε αρνητικό θα φύγει από μέσα σου. Ε, έτσι να κάνεις. Ναι, Γερόντισα, θα το κάνω. Όμως σκέφτομαι, αν ήταν αυτός, είμαι βέβαιη ότι ήταν αυτός. Γιατί? Γιατί επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτή η συνάντηση. Ναι. Ποιος μπορεί να ξέρει. Βλέπεις, ούτε κι εγώ μίλησα μαζί του για να ξέρω τι σκέφτεται, τι νιώθει, τι ένιωσε όταν του πήγε στο μωρό στη Φλωρεντία. Ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Σας είπα ποια ήταν, Γερόντισσα. Άννα, ξέρεις, κάποιες φορές για κάποια γεγονότα αντιδρούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Κοίταξε όμως, εκείνος ήρθε εδώ, σε αναζήτησε. Παρακάλεσε να σου μιλήσει, να σου δώσει εξηγήσεις. Εσύ όμως, φορτισμένη όπως ήσουνα, δεν δέχτηκες να τον ακούσεις. Τι θα μπορούσα να κάνω, Γερόντισσα, τα είχαμε πει τότε αυτά. Ναι, τα είχαμε πει. Και εγώ τι σου είπα τότε, ότι ή θα τον συγχωρέσεις και θα τα ξεχάσεις όλα, ή θα συνεχίσεις με τη ζωή σου. Γερόντισσα, δεν ξέρετε τι ένιωσα όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε αυτή η κοπέλα στο σπίτι του. Δεν ξέρετε όταν την είδα να ανοίγει το σπίτι με τα κλειδιά του. Πώς μπορούσα να τον συγχωρέσω. Μετά από όσα μου είχε πει εκείνο το βράδυ, μετά που ήταν τόσο τρυφερός με το παιδί που τον ανούριζε. Δεν ξέρω. Άννα. Όλα αυτά τα συναισθήματα δεν πρέπει να τα κρατάς μέσα σου. Πρέπει να κάνεις την εξομολόγησή σου. Ξέρεις όμως, κάποτε όταν εξομολογούμεθα λέμε στον πνευματικό μας εκείνα που κατά την κρίση μας είναι σοβαρά. Δεν πρέπει όμως, πρέπει να τα λέμε όλα. Όταν πάμε στον πνευματικό μας, δεν πάμε για να κατηγορήσουμε τον άλλον. Πάμε να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Να ξεγυμνώσουμε την ψυχή μας. Για να μπορέσει ο πνευματικός να κάνει τη σωστή διάγνωση. Και να μας δώσει το σωστό φάρμακο. Δεν πάμε στην εξομολόγηση για να πούμε εκείνος μου έκανε αυτό, γι' αυτό κι εγώ του έκανα ετούτο. Του μίλησα έτσι, γιατί κι εκείνος μου μίλησε με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Τότε δεν έχουμε κανένα κέρδος. Και κυρίως, ξέρεις, έχουμε την πλάνη ότι είμαστε τακτοποιημένοι. Δεν είναι όμως έτσι. Λοιπόν, στο πνευματικό, Ανούλα, για να καθαρίσει η ψυχούλα σου από ό,τι έχει απομείνει από αυτή την ιστορία. Και όσο πιο γρήγορα το κάνεις, τόσο πιο γρήγορα θα ηρεμήσεις και θα μπορέσεις να προχωρήσεις τη ζωή σου. Θα μπορέσω να προχωρήσω, Γερόντισσα. Στο χέρι σου είναι, Άννα. Είπαμε, το να πέσουμε είναι ανθρώπινο. Αλλά να σηκωθούμε ξανά. Να πέσουμε, αλλά να σηκωθούμε πάλι. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Και αν πορευτούμε έτσι στη ζωή μας, ελκύουμε τη χάρη Του. Άννα, ο Θεός
είναι συνοδοιπόρος μας και οδηγός μας μαζί. Χαμογέλα, λοιπόν. Χαμογέλα. Χαμογέλα, ο Θεός. Μας θέλει χαρούμενους, Άννα. Χαμογέλα. Γερόντισσα, να είχα την πίστη σας, τόση λίγη από την πίστη σας.